Και τέλος έχουμε μια ακόμα ομιλία για πώς δουλεύουν το Simplified Payment Verification στο Bitcoin, έτσι, τι γίνεται που δουλεύει. Και μετά θα έχουμε σίγουρα κάποια ώρα που μέχρι να κλείσουμε και να φύγουμε και ένα δεκάλεπτο να μιλήσουμε, να τα πούμε. Αλλά θα βρεθούμε και στην καφετέρια, την πρώτη καφετέρια, την αλέα, στην παραλία. Έτσι, συνήθως εκεί πηγαίνουμε, κάποιοι ξέρουν ήδη. Οπότε όποιοι θέλουν μπορούμε να συνηθίσουμε και εκεί μετά. Okay. Ο Θωμάς είναι μέρος της ομάδας Αριστοτελείου και ο Γιώργος, ο πρώτος δημιουργητής, έτσι από το Osmint Group, που πλέον ασχολείται με τεχνολογία blockchain. Αυτή η παρουσίαση δεν είναι μέρος της δουλειάς εκεί πέρα, βέβαια, είναι μέρος της δουλειάς του Θωμά που ενδιαφέρεται. Ο Θωμά γενικά ασχολείται με cyber security χρόνια, έχει διδάξει και όλα στο χώρο, online σεμινάρια και αλλού. Και άμα θέλει να συμπληρώσει κάτι άλλο, θα συμπληρώσει ο Θωμά. Εγώ σταματάω να μιλάω και ξεκινάμε. Όχι τίποτα, νομίζω ερωτήσεις στο τέλος. Σε σχέση με την παρουσίαση, οτιδήποτε χρειαστείτε με διακόπτετε, δεν υπάρχει συζήτηση να κάνουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ θα μιλήσω για αλγορίθμους consensus, που όπως πολύ ξέρετε πρέπει να συμβαίνει σε ένα δίκτυο blockchain, πρέπει να συμβαίνει αυτό το consensus, δηλαδή να συμφωνούν όλοι οι χρήστες στο δίκτυο ότι το blockchain το οποίο έχουν είναι ίδιο. Δηλαδή, είτε είμαι εγώ συνδεδεμένος είτε εσύ, πρέπει να έχουμε το ίδιο blockchain, ώστε να έχουμε το ίδιο ιστορικό συναλλαγών στο σύστημα. Εδώ πέρα είναι κάποια εισαγωγικά σε σχέση με το consensus. Τα πρωτόκολλα αυτά και οι αλγόριθμοι πρέπει να είναι fault tolerant, δηλαδή να μπορούν να διαχειριστούν προβλήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν, είτε αυτά είναι κακόβουλοι χρήστες, είτε είναι nodes οι οποίοι έχουν πέσει ή οτιδήποτε. Τα περισσότερα cryptocurrency, κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούν κάποιον τέτοιο αλγόριθμο, ούτως ώστε οι χρήστες σε ένα αποκεντρωποιημένο δίκτυο να είναι ασφαλείς και σίγουροι για αυτό που χρησιμοποιούν. Αλλά προφανώς κανένα από αυτά δεν είναι τέλειο. Θα δούμε σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης, κάθε φορά που παρουσιάζουμε ένα consensus algorithm, θα βλέπουμε τα θετικά του και τα αρνητικά του, γιατί όλα έχουν και θετικά και αρνητικά. Αυτά πάνω κάτω. Συνήθως χρησιμοποιούνται για να αποτρέψουμε κακόβουλες ενέργειες, όπως είναι το double spending, μια από τις πιο γνωστές επιθέσεις σε blockchain δίκτυα. Και ξεκινάμε με το πιο γνωστό, κάτι που ξέρετε όλοι, το proof of work, που είναι ένας τρόπος να έρθουμε σε συμφωνία στο δίκτυο. Και κυριότερα στο δίκτυο του Bitcoin, του Ethereum, δηλαδή σε κάποια από τα πιο γνωστά δίκτυα. Εδώ πέρα έχουμε μια εικόνα, θα δούμε μετά τι είναι. Το Proof of Work είναι ένα από τα πρώτα consensus algorithms τα οποία βγήκανε μαζί με το Bitcoin. Και σε αυτό το consensus οι miners, που είναι κάποιοι συγκεκριμένοι nodes που έχουν επιλέξει να είναι miners, δηλαδή να ασφαλίζουν το δίκτυο μέσω αυτού του τρόπου, προσπαθούν να λύσουν ένα δύσκολο μαθηματικό πρόβλημα, το οποίο είναι το αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών που έχουν προκύψει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και λύνοντας αυτό το πρόβλημα, στην ουσία επικυρωποιούν το τελευταίο μπλοκ που έχει δημιουργηθεί. Το θέμα ποιο είναι, ότι αυτό προϋποθέτει μεγάλη χρήση ρεύματος, ενέργειας, γιατί για να λυθούν αυτοί οι αλγόριθμοι χρειάζεται μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Τώρα πια αυτό γίνεται στα μεγαλύτερα δίκτυα μόνο με GPUs, όχι με CPUs. Και γενικά είναι κακό για το περιβάλλον, υπάρχουν πολλά debatable πράγματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Το θέμα είναι όμως ότι δουλεύει. Το έχουμε δει, το έχουμε δοκιμάσει 10 χρόνια τώρα με το Bitcoin και το Ethereum. Δουλεύει αυτός ο τρόπος και όλοι οι χρήστες μπορούν να έχουν το ίδιο blockchain, να είναι σίγουροι ότι αυτό το blockchain είναι το κοινό και να προχωράνε σε συναλλαγές. Τα μειονεκτήματα είναι ότι είναι αργό και ότι είναι power hungry, ξοδεύει πάρα πολύ ενέργεια και δεν είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Κάποια συστήματα τα οποία το χρησιμοποιούν είναι το Bitcoin, το Ethereum
το Litecoin και άλλα τέτοια συστήματα. Εδώ πέρα, στην εικόνα που είδαμε πριν, είναι ένα cluster με ASICs. Τα ASICs είναι ειδικοί μικροεπεξεργαστές, οι οποίοι κάνουν συγκεκριμένους υπολογισμούς και γενικά κάθε φορά που βγαίνει κάτι καινούριο, ένα καινούριο ASIC το οποίο κάνει πολύ καλούς υπολογισμούς, ανεβαίνει και η δυσκολία του αλγορίθμου Proof of Work, γιατί μπορούν και κερδίζουν καινούργια, κάνουν validate καινούργια blocks πολύ εύκολα. Ωραία. Και συνεχίζουμε με το δεύτερο πιο γνωστό σύστημα, ένα σύστημα και στο οποίο μάλλον θα προχωρήσει το Ethereum σε λίγο καιρό. Σε αυτό το σύστημα, στο Proof of Stake, δεν υπάρχουν miners, υπάρχουν μόνο minters, δηλαδή αυτοί που δημιουργούν τα νομίσματα. Και στην ουσία αυτό που γίνεται είναι οι χρήστες που έχουν μεγάλο ποσοστό του πλούτου του blockchain, στοιχηματίζουν στο ποιο θα είναι το valid block, το επόμενο valid block. Έτσι, ένας χρήστης του δικτύου στοιχηματίζει τα λεφτά του και λέει ότι αυτό θα είναι το valid block. Έτσι δεν τον συμφέρει να στοιχηματίσει στο λάθος block, και γιατί θα χάσει τα λεφτά του. Όταν δημιουργούνται forks, δηλαδή όταν δημιουργούνται δύο ίδια block την ίδια στιγμή, οι χρήστες αυτοί πάλι ψηφίζουν το σωστό block, και αν το block το οποίο έχουν ψηφίσει είναι το λάθος, χάνουν τα λεφτά τους. Τα λεφτά πάνε στο δίκτυο και έτσι πάλι δεν τους συμφέρει να ψηφίσουν το λάθος block. Ναι. Αυτό. Συνήθως σε αυτά τα συστήματα δημιουργούνται πολλά forks και αυτό μπορεί να χαλάσει το credibility του κρυπτονομίσματος, αλλά είναι σχετικό. Σε μεγάλα συστήματα ίσως δεν θα δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι δεν χρειάζεται κάποια τόσο μεγάλη χρήση ρεύματος, τέλος πάντων, όπως το Proof of Work, και είναι πολύ πιο ακριβό για να το επιτεθούμε, γιατί όπως καταλαβαίνουμε, για να επιτεθείς σε ένα σύστημα Proof of Stake πρέπει να κάνεις μεγάλα bets και έτσι πρέπει να έχεις μεγάλο μερίδιο του πλούτου. Που για να πάρεις αυτό το πλούτο πρέπει να έχεις λεφτά. Οπότε είναι πολύ ακριβό και δεν μπορεί να γίνει τόσο εύκολα όσο στο Proof of Work. Τα μειονεκτήματα είναι ότι είναι ένα σύστημα, είναι σαν τζόγος και δεν θέλουμε να προχωρήσουμε σε αυτό, δεν θέλουμε να κάνουμε stake, ας πούμε, στα συστήματα, αλλά είναι λίγο και αυτό debatable, είναι τι θέλει το κάθε community που θέλει να προχωρήσει. Όπως είπαμε, το Ethereum ίσως προχωρήσει σε αυτό τον επόμενο καιρό, το Decred και το Peercoin χρησιμοποιούν τον αλγόριθμο Proof of Stake. Συμπληρώσω κάτι. Ναι, ναι. Μία ακόμα σημαντική διαφορά μεταξύ Proof of Work και Proof of Stake βασικά είναι ότι το να αποδείξεις το ότι σου αξίζει να βάλεις το επόμενο block είναι μέρος του συστήματος στο Proof of Stake. Το Proof of Work είναι εξωτερικός παράγοντας. Αυτό δηλαδή το άμα είναι ακριβό ή ακριβότερο ή όχι να κάνεις την επίθεση είναι λίγο σχετικό, αυτό ήθελα να πω. Παράδειγμα, το Bitcoin τώρα είναι ξεφρονικά δύσκολο να κάνεις επίθεση και μπορεί μάλλον πιο δύσκολο από οποιοδήποτε άλλο Proof of Stake νόμισμα. Φαντάζομαι ένα Proof of Stake νόμισμα το οποίο έχει 0,001 αξία ένα νόμισμα και όλη η κεφαλοποίηση του νομίσματος είναι, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο. Τα resources που χρειάζεται κάποιος για να το επιτεθεί είναι, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια. Δηλαδή, και τόσο αγοράζει, θα ακριβένει και η τιμή του νομίσματος. Αλλά θεωρητικά θα θέλει 10-20 εκατομμύρια, δεν ξέρω, αν είναι 1 εκατομμύριο. Το Bitcoin εκεί που έχει φτάσει, ας πούμε, δεν φτάνουν ούτε 20 δισεκατομμύρια. Το Ethereum που είναι πολύ μεγάλο θέλει πάρα πολλά λεφτά για να πάρει την πλειοψηφία και να κάνει. Οπότε ισχύει αυτό που λες. Απλά σε αδύναμο που προσθέτει νομίσματα δεν ισχύει και τόσο. Δηλαδή, από μόνο του το σύστημα μέχρι να δυναμώσει δεν είναι και τόσο ασφαλές όπως το stake. Γι' αυτό είπα. Και ότι είναι σχετικό, γιατί έχει να κάνει με το μέγεθος του. Και μια άλλη διαφορά είναι ότι επειδή το Proof of Stake είναι το κομμάτι της ασφάλειας, το ποιος έχει δικαίωμα να κάνει το επόμενο block, είναι μέρος του συστήματος, είναι intrinsic, είναι εσωτερικά στο σύστημα, υπάρχει ο κίνδυνος κάποιο bug του συστήματος να μας δώσει δυνατότητα να κλέψουμε στη διαδικασία δημιουργίας διανομισμάτων. Ενώ στο Bitcoin, όσον αφορά αυτό το κομμάτι, δεν υπάρχει, δεν μπορείς να κλέψεις. Γιατί είναι ένας εξωτερικός παράγοντας, δεν υπάρχει bug που θα μπορείς να σε βοηθήσει ή όχι πάνω σε αυτό. Εντάξει, είναι...
Ναι. Στην ουσία τα blog δημιουργούνται με παρόμοιο τρόπο που δημιουργούνται και στο bitcoin. Δηλαδή μαζεύουν τα transactions, δημιουργούν το blog και στην ουσία ψηφίζουν ποιο blog πιστεύουν ότι είναι το σωστό. Αν η ερώτησή σου είναι αυτό. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για fork αυτό, ναι. Στην τύχη. Ψηφίζει πολλοί κόσμος το ποιο είναι το σωστό blog. Δεν ψηφίζω μόνο εγώ. Οπότε το blog στο οποίο θα κινηθεί το blockchain, αυτό θα είναι και το σωστό. Ναι. Νομίζω ότι ρωτάει για για double spending, ας πούμε, ότι δημιουργούνται δύο blocks ταυτόχρονα, ναι, και πώς θα ξέρουμε ποιο block θα βγει. Ναι, είναι αυτό, ψηφίζουν οι nodes που είναι minters, τέλος πάντων, στο δίκτυο και αυτό το block που ψηφίζουν οι περισσότεροι θα βγει. Δεν ξέρω πώς δουλεύει. Δεν μπορώ να πω κάτι, ας πούμε, και... Μπορώ να το ψάξω και να το συζητήσουμε. Ναι, ναι. Υπολογίζεται το πόσος χρόνος χρειάστηκε για να δημιουργηθούν αυτά τα blocks. Αν αυτός ο χρόνος είναι μικρότερος από τον προηγούμενο, ο αλγόριθμος δυσκολεύει. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, αλλά έτσι πάει. Ναι. Οπότε δεν είναι τυχαίο. Αυτό. Συνεχίζω. Ναι. Οπα. Μια εναλλακτική του proof, εναλλακτική. Ένας διαφορετικός τρόπος για proof of stake είναι το delegated proof of stake, όπου υπάρχουν εξουσιοδοτημένοι χρήστες που κάνουν το voting, το betting δηλαδή στο δίκτυο. Αυτοί οι χρήστες ψηφίζονται από το δίκτυο και κάνουν το, κάνουν το validation αυτοί οι χρήστες. Δηλαδή παίρνουν τα transactions, φτιάχνουν blocks και τα κάνουν validate. Αυτοί οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αλλάζουν ανατακτά χρονικά διαστήματα και έχουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που μπορούν να κάνουν validate τα blocks. Αν κάποια block χαθούν ή δεν μας αρέσει τα transactions που έχουν μπει, είναι λάθος, είναι malicious, είναι οτιδήποτε, οι χρήστες μπορούν να ψηφίσουν για να φύγουν από validators αυτοί οι χρήστες, και το mining το οποίο συμβαίνει για να δημιουργηθούν τα block είναι συνδυαστικό, οπότε δεν χρειάζεται τόση ενέργεια όπως το proof of work. Κάποια advantages είναι, κάποια θετικά είναι ότι οι συναλλαγές είναι φτηνές και όπως είπαμε δεν χρειάζεται τόση ενέργεια όπως το proof of work, γιατί οι χρήστες δεν ανταγωνίζονται, αλλά όλοι μαζί φτιάχνουν τα blocks. Κάποια μειονεκτήματα είναι ότι, όπως καταλάβατε από την αρχή, είναι σχετικά κεντροποιημένο, γιατί είναι συγκεκριμένοι οι χρήστες οι οποίοι κάνουν validate τα block και μπορεί να αποδειχτεί σαν αρνητικό αυτό μακροχρόνια. Κάποια συστήματα είναι το EOS, το Steemit και άλλα. Yeah.
Και μετά πάμε στο proof of authority. Γενικά είχαμε και μια συζήτηση με τον κύριο Κώστα ότι αν είναι όντως αυτό consensus algorithm, γιατί θα δείτε έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά με κάποια άλλα. Αλλά επειδή κάποια συστήματα το χρησιμοποιούν ως έχει, δηλαδή σαν proof of authority, είπα να το αναφέρω έτσι. Αυτό το σύστημα είναι centralized, είναι κεντροποιημένο. Δεν έχει να κάνει με αποκεντροποίηση και συστήματα που χρησιμοποιούμε συνήθως έτσι. Και το validation, δηλαδή η επικύρωση των block, δημιουργείται και γίνεται από συγκεκριμένους λογαριασμούς στο δίκτυο. Και σκεφτείτε το λίγο σαν τους administrators στα δίκτυα, υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι χρήστες οι οποίοι κάνουν validate τα blocks. Είναι optimized για ιδιωτικά δίκτυα, δηλαδή άμα θέλουμε να κάνουμε ένα δίκτυο blockchain στην εταιρεία μας και θέλουμε κάποιοι συγκεκριμένοι χρήστες να κάνουν validate αυτά τα blocks, τα transactions που συμβαίνουν μέσα στην εταιρεία, θα είναι ένας καλός τρόπος, γιατί δεν χρειαζόμαστε betting, δεν χρειαζόμαστε energy efficient συστήματα όπως το proof of work και τέτοια πράγματα. Έχει υψηλή απόδοση, αλλά μιλάμε για μικρά δίκτυα, δηλαδή άμα είναι ένα εταιρικό δίκτυο, τότε θα έχουμε υψηλή απόδοση. Όσο μεγαλώνει το δίκτυο, ίσως η απόδοση είναι λίγο μικρότερη. Και δεν είναι ιδανικό για δημόσια δίκτυα blockchain. Όπως είπαμε, έχει υψηλή απόδοση και είναι scalable. Μπορούμε να το εφαρμόσουμε και σε μικρά και σε μεγάλα δίκτυα. Μπορεί να αλλάξει αυτό ανάλογα με το case. Και το μειονέκτημα είναι ότι είναι κεντροποιημένο. Κάποια implementations είναι το Ethereum Coven Testnet. Είναι ακόμα σε test φάση, δεν υπάρχει public και είναι μάλλον για να χρησιμοποιηθεί σε private δίκτυα. Και το POA Network. Και τώρα έχουμε το Proof of Weight, το οποίο μπορεί να το έχετε ακούσει από το IPFS, το Filecoin και άλλα τέτοια συστήματα, γιατί βασίζεται, είναι παρόμοιο με το Proof of Stake, αλλά βασίζεται σε άλλα βάρη. Δηλαδή σε βάρη όπως είναι ο αποθηκευτικός χώρος που χρησιμοποιούμε στο IPFS. Δηλαδή είναι ένα αποκεντροποιημένο σύστημα για αποθηκευτικού χώρου. Όποιος έχει τον περισσότερο αποθηκευτικό χώρο, αυτός έχει και μεγαλύτερη φωνή στο δίκτυο, δηλαδή μπορεί να ψηφίσει τα πιο validated block πιστεύει ότι είναι σωστό. Και έχει το αντίστοιχο βάρος, υπάρχουν συστήματα όπως είναι το Proof of Space Time, Proof of Reputation, δηλαδή ανάλογα με το reputation που έχουμε στο δίκτυο, έχουμε και το ανάλογο βάρος σε αυτό. Άλλα πράγματα που μπορώ να σκεφτώ, όπως το key base, ας πούμε, όσο μεγαλύτερο βάρος έχει το identity μου, θα ήταν ένα καλό παράδειγμα, έχω μεγαλύτερο βάρος στην κοινότητα, οπότε η φωνή μου είναι μεγαλύτερη στο ποια blocks είναι validated. Τα θετικά είναι ότι έχει πολύ μεγάλο customizability, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε με αυτό το consensus algorithm, δηλαδή να το παραμετροποιήσουμε στο βάρος το οποίο θέλουμε εμείς, και είναι scalable, μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρά, σε μεγάλα δίκτυα, οτιδήποτε. Αλλά το incentivization, το τι θα πάρει πίσω αυτός που κάνει χρησιμοποιεί αυτό το consensus, είναι σχετικό και πρέπει να παραμετροποιηθεί ανάλογα με το τι βάρος χρησιμοποιείται. Κάποια παραδείγματα είναι το Filecoin, το Chia και άλλα. Ή και το IPFS που είπαμε. Και τώρα μια κατηγορία είναι τα Byzantine Fault Tolerance συστήματα που βασίζονται στο πρόβλημα των Byzantine Generals. Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα? Στο Βυζάντιο γενικά, όταν γινόντουσαν επιθέσεις και θέλανε να κατακτήσουν ένα κάποιο οχυρό υπουργικά ή επιτιθέμενοι, ενώ είχαν περικυκλώσει αυτό το κτίσμα, δεν ήξεραν πώς μπορούν να επιτεθούν όλοι μαζί και αν
η επίθεση στην οποία θα ξεκινήσουν θα ακολουθηθεί από όλους τους χρήστες, από όλους τους παρευρισκόμενους ή θα είναι, θα είναι traitors, θα αφήσουν την επίθεση. Οπότε αυτά τα συστήματα βασίζονται σε αυτό, ότι όλοι οι χρήστες, όλοι οι nodes, όλοι, πρέπει να έχουν την ίδια στιγμή τα validated blocks. Συνήθως εφαρμόζεται σε private δίκτυα, ειδικά το Practical Byzantine Fault Tolerant, το BBFT, και αυτό που προσπαθούμε είναι να, στην ουσία υποθέτουμε ότι σε αυτά τα συστήματα δεν υπάρχουν λάθη. Δηλαδή, αν κάποιος χρήστης δημιουργήσει ένα λάθος block ή προσπαθεί να μεταδώσει ένα λάθος block, όλα τα υπόλοιπα συστήματα, όλα τα υπόλοιπα από εκεί και πέρα μηνύματα που θα προκύψουν από αυτόν τον χρήστη θα, είναι και αυτά, θα θεωρηθούν και αυτά λάθος από το δίκτυο. Οπότε θα κοπεί αυτή η σύνδεση, αυτή η σειρά, αυτό το blockchain από αυτό το δίκτυο. Είναι κεντροποιημένο, ειδικά το PBFT, γιατί ένας χρήστης είναι ο leader, είναι ο αρχηγός, όπως είδαμε και στην επίθεση, ένας είναι αυτός που δίνει το σύνθημα για να διαμοιραστούν όλοι οι άλλοι τα κοινά blocks και όλοι οι υπόλοιποι χρήστες, όλοι οι υπόλοιποι nodes, τα backup nodes, γίνονται order, τέλος πάντων, σε μια συγκεκριμένη σειρά η οποία έχει επιλεχθεί από το δίκτυο. Θετικά είναι ότι υπάρχει υψηλή επίδοση στα transaction, είναι γρήγορα, αλλά και αυτό έχει να κάνει με μικρά δίκτυα. Όσο μεγαλώνει το δίκτυο, τόσο δυσκολότερο είναι. Δυσκολότερη είναι η ταχύτητα σε αυτά. Αλλά είναι κεντροποιημένα και τις περισσότερες φορές είναι permission, δηλαδή είναι private networks, τα οποία πρέπει να έχουμε... πρέπει να πάρουμε permission για να μπούμε σε αυτά. Μία άλλη εναλλακτική του BFT είναι το Federated Byzantine Agreement, όπου εδώ τα nodes δεν πρέπει να είναι γνωστά για να μπουν στο σύστημα και είναι ανοιχτό σε membership, είναι ανοιχτό στο να μπουν καινούργιοι χρήστες μέσα. Οι nodes, δηλαδή εμείς οι χρήστες, επιλέγουμε ποιον θα εμπιστευτούμε στο δίκτυο. Δηλαδή μπαίνουμε στο δίκτυο και δεν χρειάζεται να εμπιστευτούμε όποιον υπάρχει μέσα. Επιλέγουμε εμείς ποιους nodes θα εμπιστευτούμε. Στο Ripple, το Ripple είναι ένα από τα δίκτυα το οποίο χρησιμοποιεί FBA και οι validators είναι προεπιλεγμένοι από το δίκτυο. Δηλαδή εγώ άμα πω στο Ripple υπάρχουν συγκεκριμένοι validators τους οποίους πρέπει να ακούσω για να πάρω το blockchain από αυτούς. Στο Stellar οποιοδήποτε μπορεί να γίνει validator και έτσι επιλέγω επίσης τον ποιο θα εμπιστευτώ στο δίκτυο. Το membership είναι ανοιχτό όπως είπαμε και είναι decentralized, μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε. Γενικά τα Byzantine Fault Tolerant συστήματα χρησιμοποιούνται από το Stellar, το Ripple όπως είπαμε, το Dispatch και σιγά σιγά μπαίνει και στο Hyperledger, είναι σε beta. Κάποια πλεονεκτήματα είναι ότι έχει πολύ καλή επίδοση και αυτό σε μικρά συστήματα το PBFT και ίσως σε μεγαλύτερα το FBA και είναι χαμηλού κόστους, δεν χρειάζεται ούτε κόστος για την ενέργεια, ούτε κόστος για betting, ούτε τίποτα. Αλλά είναι σχετικό το πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε τέτοια δίκτυα. Και τέλος έχουμε τα Directed Acyclic Graphs, η DAX, που είναι γενικά λίγο της μόδας τώρα τελευταία με side chains και διάφορα τέτοια. Και δεν ακολουθούν, αυτά τα δίκτυα δεν ακολουθούν την κλασική δομή των blockchain. Και μπορούμε να δούμε εδώ ένα παράδειγμα για το πώς είναι αυτά τα δίκτυα. Εδώ πέρα αυτό που γίνεται είναι ότι οποιοδήποτε χρήστης στο δίκτυο μπορεί να δημιουργήσει ένα transaction και να φτιάξει blocks από διάφορα transactions τα οποία δημιουργούνται σε συγκεκριμένες χρονικά όρια. Αυτά τα transactions, όσα είναι valid και εμπιστεύονται οι χρήστες, μπορούν να γίνουν merge σιγά σιγά σε επόμενα. Δηλαδή, εγώ άμα πάω να κάνω ένα transaction, θα πάρω
από πίσω άλλα transactions τα οποία εμπιστεύομαι για να δημιουργήσω το επόμενο block. Έτσι, στην ουσία, άμα δείτε, δημιουργούνται μεγαλύτερα blocks τα οποία προκύπτουν από άλλα περισσότερα και έτσι έχουμε ένα σχήμα το οποίο ίσως το εμπιστεύονται πολύ στα δίκτυα τα οποία χρησιμοποιείται. Είναι ασύγχρονο. Θεωρητικά μπορούν να γίνουν άπειρα transactions το δευτερόλεπτο, γι' αυτό και το προτιμάνε σε διάφορα δίκτυα. Έχει δενδροειδή μορφή όπως είδαμε και έχει πολλές ομοιότητες με τα file directories, τέλος πάντων, που βλέπουμε φακέλους, υποφακέλους και τέτοια, γιατί δημιουργείται ένας μεγαλύτερος φάκελος από πολλούς μικρούς, τα οποία έχουν πολλά transactions, μπορούμε να το σκεφτούμε έτσι. Κάποια πλεονεκτήματα είναι το network scalability και εδώ πέρα, ότι μπορεί να εφαρμοστεί και σε μικρά και σε μεγάλα δίκτυα, το χαμηλό κόστος, αλλά έχει να κάνει με το implementation και τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί παντού, είναι δύσκολο να εφαρμοστεί σε public blockchain δίκτυα. Όπως είπαμε, χρησιμοποιείται σαν side chain. Γενικά έχω διαβάσει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν λίγο σε cross-chain transactions, κάπως έτσι. Και κάποια implementations είναι το IOTA, το Hashgraph, το Rainblocks και Nano και τέτοια. Αυτό είναι το σχήμα για να καταλάβετε περίπου πώς λειτουργεί, όπως είπαμε. Και τέλος, το IOTA χρησιμοποιεί DAGs, αλλά το ονομάζει Tangle. Στην ουσία δίνει την ίδια εξουσιοδότηση σε όλους τους χρήστες. Όλοι μπορούν να γίνουν issuer και validators των blocks που δημιουργούνται, γιατί όπως είπαμε, ο καθένας μπορεί να κάνει ένα transaction και να φτιάξει ένα block. Έχει ένα μικρό amount από proof of work, δηλαδή πρέπει να υπολογιστεί το hash που προκύπτει από το block το οποίο δημιουργεί ο χρήστης για να αποτρέψουμε spam επιθέσεις και τέτοια πράγματα. Και όλοι στην ουσία σε αυτό το δίκτυο όλοι συμμετέχουν στο consensus του δικτύου, γιατί όλοι μπορούν να δημιουργήσουν blocks και όλοι πρέπει να δημιουργήσουν blocks άμα κάνουν συναλλαγές. Όσο περισσότεροι χρήστες, τόσο πιο γρήγορο είναι το δίκτυο, γιατί τόσο πιο πολλά blocks δημιουργούνται και δεν υπάρχουν fees προφανώς, γιατί μόνος σου φτιάχνεις αυτό το block και μπορούν να γίνουν εύκολα και γρήγορα microtransactions, όπου σε άλλα δίκτυα είναι πολύ challenging και δεν είναι δυνατό. Όπως είπαμε, πλεονεκτήματα είναι τα μικρά fees, το high scalability, μπορεί να εφαρμοστεί και σε μεγάλα και σε μικρά δίκτυα. Αλλά είναι κάποιο proprietary cryptographic algorithm, δηλαδή ο κρυπτογραφικός αλγόριθμος που χρησιμοποιεί δεν είναι γνωστός, δεν είναι open, το IOTA όχι γενικά τα DAGs, οπότε είναι σχετικό το πόσο μπορούμε να το εμπιστευτούμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτά είχα να πω. Γενικά προσθήκες, ερωτήσεις, θα χαρώ να ακούσω. Συζητούσαμε και για την τυχαιότητα μέσω blockchain, η οποία μπορεί να είναι λίγο πιο έμπιστη από την τυχαιότητα μέχρι τώρα, που προκύπτει από χάσεις, αλλά ναι, τέλος πάντων, μάλλον το πηγαίνουμε μπροστά εκεί. Okay. Ναι. Δεν υπάρχει proof of work στο τέτοιο, ναι, δεν υπολογίζει. Όπως είπαμε, hash πρέπει να υπολογιστεί. Ναι, αλλά στην ουσία η δυσκολία στο proof of work είναι ότι
Το χάς, το οποίο πρέπει να υπολογιστεί, έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν είναι δηλαδή το χάς που προκύπτει από τα transactions. Ναι, είναι ένας χορμός σε ένα συγκεκριμένο περιορισμένο, κάποιο όριο. Δηλαδή, να χάσουμε σε συγκεκριμένο. Ναι, περίπου. Ναι, ναι. Όχι, δεν, γιατί όπως είπαμε είναι energy efficient, δεν χρησιμοποιείται κάποιος υπολογισμός περίπλοκος, ας πούμε. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να λύσεις. Είναι απλά ότι κάποιος επιλέγεται, δημιουργεί το block και μετά οι υπόλοιποι ψηφίζουν το αν είναι ή όχι έμπιστο το block αυτό. Άρα το χάστο που δημιουργείται είναι μόνο βάση από τα σάξου και τα υπόλοιπα στο κόμμα. Ναι, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να κάποιο. Όχι, όχι. Δεν είναι τύχη, είναι αυτό που λέμε η ψηφοφορία, ότι αυτοί οι οποίοι έχουν το μεγάλο μερίδιο πλούτου έχουν και το βάρος να ψηφίσουν το αν αυτό το μπλοκ είναι validate ή όχι. Αν οι περισσότεροι ψηφίσουν αυτό το μπλοκ, βγαίνει αυτό το μπλοκ. Αν δεν το ψηφίσουν, δεν βγαίνει και φεύγει. Δεν συνεχίζει εκεί το blockchain. Αυτό. Δεν πιστεύω ότι είναι κακό να δημιουργηθούν κι άλλα. Μετά νομίζω ότι η εφαρμογή του κάθε consensus έχει να κάνει με το δίκτυο. Πρέπει να δεις τι χρειάζεσαι και τι σε βολεύει. Δηλαδή, όπως είδαμε, πολλά δεν ήταν scalable. Δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε μεγάλα δίκτυα. Άλλα είναι permissioned, άλλα είναι κλειστά. Είναι σχετικό το τι χρειαζόμαστε αυτό. Κάποια δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε public blockchains. Οπότε δεν βρίσκω αρνητικό στο να δημιουργηθούν κι άλλα. Είναι καλή, η ποικιλία είναι καλή, αλλά ναι. Θα επικρατήσει κάποια στιγμή κάποιο περισσότερο από τα υπόλοιπα, φαντάζεσαι κάτι τέτοιο ή μπορεί όλα παράλληλα. Όχι, γιατί να μην υπάρχουν, γιατί να μην υπάρχει επιλογή, ας πούμε. Εντάξει. Με χάρη το blockchain με το efficiency, το πρόβλημα που έχει, ίσως κάποια στιγμή εγκατελειφθεί πολύ έντονη κατανάλωση ενέργειας, ας πούμε, και να μειωθεί, ξέρω εγώ, σαν χρήση και να πάνε σε κάποιον πιο efficient, γιατί έχει λόγους πρακτικούς, ας πούμε. Ναι, ας πούμε τώρα το Ethereum που λένε ότι μπορεί να προχωρήσει σε proof of stake, ίσως ένας λόγος είναι και αυτός, ότι δεν είναι energy efficient, οπότε... Βασικό λόγος. Ναι, ναι. Θα να κάνω μια παρένθεση εγώ, γιατί μιλάμε για κόσμο, είναι αυτό που σου είπα, θέλω να το ξεκαθαρίσω. Έχει τώρα, όταν διαβάζουμε τα νέα περί blockchain, περί διαβάζουμε άρθρα κτλ. Συνήθως ακούμε το proof of work, το proof of stake, σαν να είναι consensus algorithms. Πρακτικά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της όλης διαδικασίας, αλλά αυτό που μας βοηθάνε κυρίως να κάνουμε το proof of work, το proof of stake, είναι να εμποδίσουμε simple attacks ή τέλος πάντων να εμποδίσουμε τον καθένα να φτιάξει καινούριο block. Γιατί το να φτιάξει καινούριο block, συνεπάγεται θα πάρει ένα block reward, πάρει λεφτά, πάρει επιπτώσεις. Οπότε όλοι θέλουν να το κάνουν. Πώς θα επιλέξουμε ποιος θα το κάνει, αφού όλοι προσπαθούν να κάνουν να βγάλουν block. Ένας τρόπος είναι να τον βάλουμε να λύσει ένα δύσκολο πρόβλημα. Ένα άλλο είναι να το κάνουμε με το λύνει τυχαία κάποιος και να μην εξαρτάται από, ξέρεις, τώρα θέλω να βγάλω εγώ ένα, να το βγάλω. Οπότε είναι κυρίως μια μέθοδος για αυτό το κομμάτι. Το consensus algorithm, το καθαρό, αν πεις τι είναι consensus algorithm στο bitcoin και στο blockchain, είναι πρακτικά ένας πολύ απλός κανόνας που λέει ότι όταν έχουμε διαφωνία ακολουθούμε το μεγαλύτερο από πάνω. Πολύ απλά. Αυτό που είπε και ο Θωμάς στο Longest Path. Αυτό το ξεκαθαρίζω γιατί υπάρχει, χρησιμοποιείται συνήθως σαν συνώνυμα του proof of work, consensus, γενικά στο bitcoin, απλά ήθελα να ξεκαθαρίσω αυτή τη διαφορά για να το έχουμε υπόψη μας τώρα. Το δίκτυο είναι πιο ανοιχτό σε αλλαγές, δομικές αλλαγές. Εν τω μεταξύ, το βίντεο είναι σχεδόν μηδενικό αυτό που διαβάζει το ναι. Είδαμε, ας πούμε, το πέρσι με τον Τζαρντί. Ποιο θεωρείς ότι είναι από αυτό το αγώνα πιο συναξιωτικό? Γενικά δεν θέλω να σου δώσω μια απάντηση, γιατί
Και δεν νομίζω ότι κάποιος θα σου δώσει σίγουρη απάντηση γι' αυτό. Δεν μπορείς να ακολουθείς όλες τις κοινότητες. Ο κύριος Καρασάβας ίσως ξέρει κάτι καλύτερο από μένα, αλλά... Θα έλεγα ότι η απάντηση είναι πολιτική. Ναι. Παρά... Κοίταξε, το θέμα είναι ότι... θεωρητικά, το bitcoin που είναι, έχουν μια αλφα, έχουν κάποιους στο δικό τους μυαλό, που δεν διαφορούν πολύ ανάγκη. Κάποιοι συνόντα διαφορούν, γι' αυτό υπήρχαν δύο στρατόπεδα. Και βρήκαν τη δικιά τους λογική, θέλαν να διατηρήσουν τα πλεονεκτήματα αλφα, βήτα, γάμα, που δεν έχουν ποια είναι, γι' αυτό και δεν θέλανε να το blockchain τη βέβαια. Η λόγη της οποίας αντιστέκονταν ήταν τεχνική. Δεν ήταν, δηλαδή, σύμφωνα με αυτούς, ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε για το δίκτυο. Το καλό στην όλη υπόθεση είναι ότι οι άλλοι που διαφωνούν μπορούν να κάνουν τις δικές τους αλλαγές. Αυτό είναι και το κομμάτι της δημοκρατίας, της αναρχίας, του κονσένσου με αυτές. Είχαν κονσένσου μεταξύ τους, πάσχουν σε δύο δίκτυα και είναι όλοι ευτυχισμένοι. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι όλοι ευτυχισμένοι. Κανένα δεν κάνει το ρισκάρι. Πάλι σκοτώνονται, αλλά προσπαθούν. Θεωρητικά το μεγάλο πρόβλημα λύθηκε. Θέλω να σου πω ότι το πόσο εύκολο είναι να κάνεις αλλαγές στο δίκτυο είναι σχετικό. Στο Ethereum μπορείς να πεις... Να σου πω ένα παράδειγμα. Στο Ethereum... Έτσι, σωστό. Να απαντήσεις αυτό που λέω. Ναι, και γιατί να μην το κάνεις. Αυτό είναι το θέμα. Εσύ κάνε το. Το θέμα είναι ότι η κοινότητα που θα σε ακολουθήσει, αυτή θα καθορίσει το αν θα προχωρήσεις ή όχι. Καταλαβαίνεις. Ναι, ας γίνει και split. Γιατί όχι. Αλλά είναι κάποιες κοινότητες οι οποίες είναι πιο ψοκίνδυνες αυτές ή θεωρούν ότι πρέπει να είναι πιο δυναμικές και πιο γρήγορες και κάποιες είναι πιο συντηρητικές. Το Bitcoin είναι μια συντηρητική κοινότητα, το Ethereum είναι μια μη συντηρητική κοινότητα. Καλώς κακώς. Έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Οι ανάγκες δεν θα αλλάξουν. Πάντως δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Προτάσεις λέει είναι περισσότερο πολιτική. Οι αλλαγές θα έπρεπε να γίνονται καθαρά για τεχνικούς λόγους. Αλλά μετά πάει στο ότι τεχνικά πρέπει να υλοποιηθεί και το Α και το Β. Το Α έχει άλλη κοινωνική ή πολιτική ανταπόκριση και το Β έχει μια άλλη. Οπότε τεχνικά θα το υλοποιήσουμε με το σωστό τρόπο. Το θέμα είναι τι θες να κάνεις. Στο τι θες να κάνεις δεν είναι τεχνικό πρόβλημα. Ναι, αυτό θα το πω. Γι' αυτό λέω, δεν είναι τεχνικό πρόβλημα, είναι πολιτικό πρόβλημα. Οπότε δεν μπορεί να πεις τώρα και να σου πω τώρα ότι το τάδε δίκτυο είναι πάρα πολύ δημοκρατικό και αυτό που θες να κάνεις είναι το πιο σωστό κτλ. Μπορεί σε ένα μήνα να μην ισχύει αυτό. Γι' αυτό είναι, ξέρεις. Να κάνω μια ερώτηση για το budget and fault tolerance. Τι ανοχή έχει σε κακοπροαίρετες επιθέσεις? Τι ποσοστό δικτύου δηλαδή πρέπει να είναι ειλικρινές για να μην... Πάνω από 50%. Αυτό νομίζω είναι το... Στο FDA, βασικά... Στο PBFT. Το FDA είναι ανοιχτό, οπότε... ναι, νομίζω... Για το FDA ρωτούσα κυρίως, βασικά, ναι. Για το PBFT είναι 66%. 66, ναι. Είναι, αν θες κατά το χειρότερο το Bitcoin. Ήτανε, ναι. Αλλά για το FDA δεν είναι, δεν ξέρω. Όχι, δεν το γνωρίζω ακριβώς. Ήταν πάντων. Κάποια άλλη ερώτηση. Δεν νομίζω ότι είναι, νομίζω το ίδιο debate με το cryptocurrency, ότι πιστεύουμε για εκεί, θα ναι, δεν νομίζω ότι έχει κάποια διαφορά, δηλαδή ό,τι θα προτιμούσαμε για τα transactions θα πήγαινε και θα είχε εφαρμογή και στα smart contracts. Στην ουσία και τα smart contracts είναι transactions μέσα στο δίκτυο. Οπότε είναι το ίδιο πράγμα. Κατά προτίμηση θα θέλαμε κάτι γρήγορο. Αυτό μόνο. Γιατί τα smart contracts πάνε περισσότερα, χρειάζεται περισσότερα transactions για να κάνεις πιο πολλά πράγματα μέσω. Αλλά κατά τα άλλα, αν εξαιρέσουμε ότι θες ένα γρήγορο blockchain, δεν υπάρχει κάποιο κριτήριο όσο αφορά τα consensus algorithms. Υπάρχει άποψη τελευταία ότι το proof of stake είναι καλύτερο για το sharding που προσπαθεί να κάνει το Ethereum. Οπότε υπάρχει μια κατέθεση προς τα εκεί. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Ναι, εντάξει. Είναι αυτό το πολιτικό λόγο που λέγαμε πριν. Αυτά. Okay, ευχαριστούμε πολύ.